ο Αλέντελον τάφηκε στην εξοχική του κατοικία σήμερα ώρα πέντε Γαλλίας με την πιο αυστηρή ιδιωτικότητα σύμφωνα με τις επιθυμίες του όλα. Μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα 40 στενών φίλων του είχε προσκληθεί για την τελετή και είχε λάβει οδηγίες να μην Τραβήξουν φωτογραφίες. Είχε ζητήσει ακόμη να μην υπάρξει εθνικός φόρος τιμής. Επέμενε να ταφεί όπως οποιοδήποτε άλλος. Τάφηκε στο κτήμα La Broulerie, όπως ανέφερα και στο δεύτερο ρεπορτάζ, 85 μίλια νότια ανατολικά του Παρισιού, το οποίο αγόρασε το 1970. Είχε κτίσει και παρεκκλήσει και ένα θολωτό τάφο που φιλοξενούσε πάνω από 35 σκυλιά που συντρόφευσαν τη ζωή του. Ναι, εκεί, με αυτού του αιώνιους φίλους ήθελε να ταφεί και αυτό έγινε. Ο Σαν Μισελ Ντιφάκ, 82 ετών, τέος επίσκοπος του ΓΚΑΠ Νοτιοανατολικής Γαλλίας, αυτός επέβλεψε την κηδεία, ήταν μακροχρόνιος φίλος του. Ο οποίο είχε αναλάβει και την κηδεία το 2017 της ηθοποιού Μιρέι Ντακ, συντρόφου του Ντελόν το 68 έως 83. Τα κινητά των καλεσμένων ήταν σφραγισμένα σε πλαστικέ σακούλες κατά τη διάρκεια τη τελετή. Η τοπική νομαρχία έχει απαγορεύσει να πετάνε αεροσκάφη και ντρόμ πάνω από το ακίνητο. Το χωριό Ντουσί δεν τον είχαν δει για αρκετά χρόνια αφού είχε υποστεί εγκεφαλικά από το 2009 το πρώτο και διαγνώστηκε με αργά αναπτυσσόμενο λέμφωμα το 2022. Ανεπιθύμητη για την κυρία ήταν η τελευταία 66χρονη σύντροφό του και η οποία φρόντιζε και την υγεία του και τα παρέτα. Είχαν αρχίσει όμως δικαστικές διαμάχες μεταξύ των παιδιών και αυτής και είχαν κερδίσει εκατέρωθεν τις δίκες. Αξίζει όμως να σταθώ στην υπερευαισθησία του τελών, στην πληγή της συγκεκριμένη που τον ξεφορτώθηκαν οι γονείς του τα τέσσερα όπως έλεγε, και τον ξαναξεφορτώθηκαν στα δεκαετά που υπέγραψαν για τον πόλεμο της Ινδοκίνας. Δεν ξεχνιέται αυτό. Το έχω αναφέρει λεπτομερώς στα προηγούμενα ρεπορτάζ. Να τον ρωτούν θρύλο στα άρπια στις τηλεοράσεις. Τι θα ήθελε που δεν έχει ικανοποιηθεί. Και είχε πει να βλέπα μια τελευταία φορά τους γονείς μου μαζί. Εδώ βλέπουμε τη μητέρα του, που τη έμοιαζε πάρα πολύ. Ήταν το αντρικό της πρότυπο. Οι γονείς του ξαναέφτιαξαν οι Μια αδελφή από τη μητέρα, άλλα δύο αδέλφια ελβετούς από τον πατέρα, τον Φαμπιέντελο. Ήμουν τεσσάρων και είχαν κι άλλα παιδιά. Δεν ήμουν η προτεραιότητά τους. Ήμουν τεσσάρων και με πέταξαν έξω, ομολογής παρακτικά... Και το 18 και το 23 σε συνεντεύξεις. Η Σταρ Νικόλ Καλφάν τον περιγράφει πάντα λιγομίλητο ζωφερό. Ο Αλέντελο κουβαλούσε πάντα αυτή την πληγή. Κουβαλάει τον πόνο μαζί του. Επιβεβαίωνε και ο γιος του ο Άντωνη. Και δύο χρόνια πριν το επιβεβαίωνε αυτό. Πήγαινε από οικοτροφείο σε οικοτροφείο. Όταν ήταν 17 χρονών, οι γονείς του συμφώνησαν να καταταγεί στο στρατό, να πάει να πολεμήσει στον πόλεμο Ινδοκίνα, στο Βιετνάμ. Από βάσκεπτο το πλοίο στη Σαϊγκόν, σήμερα Χο Τσι -μίκ. Ένιωσε τότε μια βαθιά αίσθηση ελευθερίας να φύγει. Δεν μπορούσε όμως να μην αναρωτηθεί για τους γονείς του. Τώρα που το σκέφτομαι δεν με ξεφορτώνονταν είπε στο περιμά. Οι γονεί μου υπέγραψαν την εξοδότηση χωρίς δισταγμό, σαν να με ξεφορτώνονταν απ' την αρχή. Τους κατηγορώ γι' αυτό. Δεν στέλνεις έναν 17χρονο στο πόλεμο. Ήμουν μόλις 17 ετών, στα μέσα δεκαετίας του 50. Γύρισε στη Γαλλία. Και έχω περιθμίσει τις δουλειές που έκανε, ώστε να τον συστήσουν κάποιες ηθοποιοί στο σινεμά τον Αλεγκρέ. Εδώ προσέξτε, όταν ευρίσκετο στο απόγειο της δόξας του, έως τότε οι γονείς του τον είχαν ξεχάσει. Επέστρεψαν. Και οι δυο ήρθαν πιο κοντά μου, όταν έγινα διάσημος. Ήταν και οι δυο περήφανοι που ήταν γονεί του Αλέν Ντελόν. Ξαφνικά θυμήθηκαν ότι είχαν έναν γιο. Η μητέρα μου άρχισε να αυτοαποκαλείται κυρία Ντελόν, να σημειώσω ότι ήθελε και η ίδια να γίνει ηθοποιός. Παρόλο που το οικογενειακό της όνομα ήταν Μπουλόν. Είχε γίνει τότε γκρούπι παρά μητέρα τονίζει πανευτυχής όμως Αλέντερον που ενώθηκε με τη μητέρα του, την Εντίθ, και αρνήθηκε να ανασύρει το παρελθόν και τις πληγές που το συνόδευαν. Και έφυγε 30 Ιουνίου του 1995 χωρίς να δώσει ποτέ εξηγήσει στον γιο τη. Για όλες τις δεκαετίες του έλειπε πάρα πολύ. Το 2011 ο Μισελ Ντακε, το ρώτησε ποιο ήταν το πρώτο γυναικείο πρόσωπο που σας έκανε εντύπωση. Πάρα αυτοτελώνα τελών απάντησε. Η μητέρα μου είναι η πρώτη φωτογραφία στο βιβλίο που έκανα για τις γυναίκες της ζωής μου. Η μητέρα μου να με κάνει μπάνιο σε μια μικρή χάλκινη μπανιέρα. Η Μιουνέ με λάτρευε, με θαύμαζε. Συνειδητοποίησε πολύ γρήγορα ότι δεν ήμουν απλώς ακόμη ένα παιδί. Ήθελε να γίνει και αυτή η ηθοποιός. Είχε το μέτω. Αλλά η ζωή και ένας νέος γάμος αποφάσισαν διαφορετικά. Έγινε αυτό που ήθελε να γίνει και παρόλα αυτά ήταν ευτυχισμένη με την επιτυχία μου. Την ευχαριστώ για όλα αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Ακόμη και στα πάρκα τον έβγαζε βόλτα τα τέσσερα εκείνα χρόνια ευτυχία τα πρώτα της ζωής του, έτρεχαν όλα τα κοριτσάκια και οι μαμάδες και ρωτούσαν πόσο όμορφο είναι αυτό το μωράκι. Και είχε αναγκαστεί καρτέλα να βάλει, μην τον αγγίζετε. Θα το ξαναπώ, παρακαταθήκες μεγάλες, με τη συμπεριφορά του έως θανάτου. Σε ευχαριστούμε εντελόν για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.